διαδικασία είναι αποκλειστική και επομένως όλοι οι χρόνοι γίνονται λιγότεροι. Δηλαδή τι θα πει αυτό, από εκεί που περίμενε κανείς και 4 χρόνια και 6, τώρα υπολογίζουμε ότι σε 8 με 12 μήνες θα έχεις γίνει ανάδοχος γονιός ή θα έχεις πάρει στο σπίτι σου το παιδί και θα περιμένεις τη δικάσιμη. Από εκεί και ύστερα, αν πρόκειται να γίνεις θετός γονιός. Αυτό το πετυχαίνουμε γιατί κάναμε το ΣΚΛΕ, το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, πράγμα που σημαίνει ότι έχουμε μια τεράστια δεξαμενή κοινωνικών λειτουργών πιστοποιημένων που θα αναλαμβάνουν την κοινωνική έρευνα που πριν δεν είχαμε. Είχαμε ελάχιστους, γι' αυτό και περιμέναμε. Αυτή είναι η μία καινοτομία. Η δεύτερη καινοτομία είναι ότι όλα τα παιδιά που είναι σε ιδρύματα ή πρόκειται να δοθούν για αναδοχή ή υιοθεσία, είτε είναι σε μευτήρια, είτε είναι σε νοσοκομεία, είτε είναι με εισαγγελικές παραγγελίες, είτε είναι σε ιδιωτική να γίνουν αναδοχή ή υιοθεσία, θα πρέπει να αποκτήσουν φάκελο ηλεκτρονικό με την καταγωγή τους, με τις ρίζες τους, στον οποίο μπορούν να προσφύγουν όταν γίνουν ενήλικες για να μάθουν τα πάντα από όσα τους αφορούν. Το τρίτο είναι ότι και οι δύο διαδικασίες, τόσο για την αναδοχή όσο και την υιοθεσία, είναι κοινές. Και αυτό έχει μεγάλη σημασία, διότι μπορεί ένας υποψήφιος να παρακολουθεί με έναν αριθμό που παίρνει αποκλειστικό όλη τη διαδικασία από το σπίτι του. Και δεν χρειάζεται να υπάρχουν γκρίζες ζώνες πια. Ούτε να πηγαίνει, ούτε να κνευρίζεται, βλέπει όλη τη διαδικασία. Ένα καινούργιο πράγμα που φέρνει αυτός ο νόμος είναι επίσης ότι όλη η διαδικασία εποπτεύεται από τον ΕΣΑΝΗ, το Εθνικό Συμβούλιο Αναδοχής Υιοθεσίας, με εξαιρετικούς επιστήμονες μέσα, με παράγοντες από το Υπουργείο, αλλά και από τα Κέντρα Κοινωνικής Προστασίας, έτσι ώστε κάθε μέρα γνωρίζουμε την έκβαση της πορείας, τόσο των παιδιών όσο και των γονιών. Νομίζω ότι θα υπάρχουν προβλήματα ίσως κατά την εφαρμογή, ένας καινοτόμος νόμος. Βασιζόμαστε πολύ στους κοινωνικούς λειτουργούς σε όλη την Ελλάδα να βοηθήσουν σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια, διότι ένας είναι ο στόχος μας, ούτε ένα παιδί μέσα στα ιδρύματα.